Βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα ζητήσει το Μεξικό προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή στην κυβερνήτη της πολιτείας Πουέμπλα, Μάρθα Έρικα Αλόνσο, και στο σύζυγό της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μεξικανικών μέσων ενημέρωσης, ο χειριστής του ελικοπτέρου Αγκούστα, ο συγκυβερνήτης του καθώς και άλλος ένας άνθρωπος που επέβαινε σε αυτό, σκοτώθηκαν όταν συνετρίβει από άγνωστη ακόμη αιτία σε χωράφιο που καλλιεργείται καλαμπόκι, στην περιοχή Σάντα Μαρία Κορονάγκο. Η Αλόνσο είχε ορκιστεί και αναλάβει τα καθήκοντά της στις 14 Δεκεμβρίου, αφού το εκλογοδικείο επικύρωσε την νίκη της μετά από πολύμηνους ελέγχους εξαιτίας καταγγελιών περινοθείας στις εκλογές του Ιουλίου. Ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγει στο αξίωμα στην πολιτεία Πουέμπλα, όπου ο σύζυγός της ήταν κυβερνήτης από το 2011 ως το 2017. Το γεγονός ότι η Αλόνσο σκοτώθηκε μερικές ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της έχει οδηγήσει ορισμένους να εκφράσουν την υποψία σε αναρτήσεις στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης πως ο θάνατός της δεν ήταν δυστύχημα.